Πραγματικά θέλω να πω ότι είναι τεράστια τιμή για μένα και μεγάλη χαρά να είμαι στην Κέρκυρα την ημέρα της επετείου της εθνεγερσίας μας. Γιατί η Κέρκυρα μπορεί να ενσωματώθηκε και στον εθνικό κορμό το 1864, αλλά έδωσε πάρα πολλά και η Κέρκυρα και η Επτάνησο στον εθνικό απελευθερωτικό μας αγώνα, τον αγώνα του 21. Ξέρετε, δεν ήταν μόνο οι επιφανείς Επτανείς, οι Κερκυραίοι, Ζακυνθινοί και άλλοι που πολέμησαν με τους υπόλοιπους αδελφούς Έλληνες για την απελευθέρωση, αλλά ήταν και σημαντικές προσωπικότητες. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης μας, ο άνθρωπος που έθεσε τα θεμέλια του σύγχρονου ελληνικού κράτους, είναι από εδώ. Σήμερα η Καθημερινή έχει ένα άρθρο της ιστορικού της Κωνσταντίνας Καρακώστα που λέει ότι οι πολίτες πρέπει να ζούμε βιωματικά αυτές τις μέρες, να έχουμε συνέστηση ιστορική, γιατί οι πρόγονοί μας 200 χρόνια πριν, όταν ξεσηκώθηκαν, ξεσηκώθηκαν και για ελευθερία και για δημοκρατία, αλλά και για να φτιάξουν ένα κράτος σύγχρονο, ευρωπαϊκό. Μάλιστα έγραφε ο Κοραής, πρότυπον ευρωπαϊκό κράτος εν τη Ανατολή. Άρα μια ευνομούμενη πολιτεία. Στόχος όλων μας, πολιτικών δυνάμεων, αλλά και κοινωνικών δυνάμεων, είναι να κάνουμε συνεχώς ένα βήμα μπροστά και να παραδίνουμε την πατρίδα μας στις επόμενες γενιές περήφανη και λίγο καλύτερη. Σας ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες όπου και αν βρίσκονται, διότι αυτές οι δύο μεγάλες γιορτές, η επέτειος της εθνεγερσίας της 25ης Μαρτίου και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, είναι ο συνδετικός ιστός του ελληνισμού. Εμείς με υπερηφάνεια σήμερα παρακολουθήσαμε αυτή τη λαμπρή παρέλαση που είναι παράδοση στην Κέρκυρα, στην έδρα της περιφέρειάς μας, και τιμάμε όλους τους Έλληνες αγωνιστές, ιδιαίτερα τους Επτανήσιους, οι οποίοι σε όλα τα μέτωπα έδωσαν τον αγώνα για την δημιουργία του σύγχρονου και ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, και υποσχόμεθα ότι θα θυμόμαστε αυτή τη μεγάλη συμβολή, θα την αναδεικνύουμε και θα την τιμάμε, αφήνοντας την καλύτερη παρακαταθήκη στις νέες γενιές. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα στους πολίτες της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαποντίων Νήσων. Μεγάλη μέρα η σημερινή. 202 χρόνια πριν, οι Έλληνες ενωμένοι, κλήρος και λαός, ξετίναξαν το ζυγό, τον τουρκικό ζυγό, και μας χάρισαν την ελευθερία. Τους ήρωες αυτούς, τις θυσίες αυτών των ανθρώπων, τιμούμε σήμερα, διδασκόμαστε από το παρελθόν μας και κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον. Εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά, με υγεία, την Ελλάδα δυνατή, την Ελλάδα ψηλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά ειδικά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Μία σπουδαία μέρα σήμερα, όχι μόνο από άποψη εθνική, είναι και ωραία μέρα που έδωσε τη δυνατότητα στους Κερκυραίους να έρθουν να παρακολουθήσουν μια θαυμάσια παρέλαση. Και αυτό είναι και παρήγορο, γιατί μέσα από μια τέτοια εθνική γιορτή δίνονται πολλοί συμβολισμοί. Συμβολισμοί που έχουν να κάνουν με το ότι όταν είμαστε ενωμένοι ως λαός, πετυχαίνουμε πάρα πολλά. Αντίθετα, υπάρχουν και συμβολισμοί μέσα από την Επανάσταση του 21, όποτε διχαστήκαμε ή τηθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι σε όλους όσους μας ακούνε και μας βλέπουν σήμερα να μελετάμε την ιστορία, να εμβαθύνουμε στα διδάγματά της, γιατί έτσι αυτά θα αποτελέσουν φάρο για την εξέλιξη του έθνους μας, για την εξέλιξη της πατρίδας μας, και το έχουμε ανάγκη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι μια μέρα μεγάλη και για τον ελληνισμό και για την ορθοδοξία. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Είναι επίσης μια μέρα μνήμης. Είναι μια μέρα μνήμης και τιμής για αυτούς που έπεσαν για αξίες και ιδανικά. Ξέρετε, εμείς σαν Έλληνες έχουμε ένα τεράστιο πλούτο στην ιστορία μας. Γυρνώντας πίσω, μπορούμε να βρούμε στιγμές που μπορούμε να αντλήσουμε εκείνα τα διδάγματα, ώστε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στην Ελλάδα. Πολλά σε όλη την Ελλάδα.
χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η ελευθερία. Πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα επίσης της Ορθοδοξίας και της Χριστιανοσύνης, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και σε όσες γιορτάζουν. Και νομίζω τα μηνύματα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Ειρήνη, αδελφοσύνη των λαών, ενότητα, αλληλεγγύη, συνεργασία στη χώρα μας. Γιατί οι Έλληνες, όταν είναι ενωμένοι, πετυχαίνουν πάντα θαυμαστά πράγματα. Αυτό πρέπει να κρατάμε. Αγάπη, ομόνοια, αλληλεγγύη, συνεργασία, ενότητα. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Και πάντα να αποτείνουμε φόρο τιμής, δόξα και τιμή σε αυτούς που θυσιάστηκαν και αγωνίστηκαν για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι σε μια ελεύθερη χώρα. Ελευθερία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους, καταρχήν τους εορτάζοντες, βοήθειά μας η Παναγία. Να πούμε ότι σήμερα τιμούμε εκείνη τη χρυσή γενιά του 21, η οποία ήταν μια γενιά του καθήκοντος και των υποχρεώσεων και του εθνικού καθήκοντος. Απ' την άλλη όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι φέτος 2023 και συμπληρώνονται και 200 χρόνια από την έναρξη των εμφυλίων πολέμων μέσα στη μακρόχρονη. Γι' αυτό το λόγο, επειδή παραλίγο να μην μπορέσει να ολοκληρώσει η Ελληνική Επανάσταση την αποστολή της, καλό να είμαστε ενωμένοι, να υπάρχει συναντήληψη και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά προβλήματα. Χρόνια πολλά και πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Πριν 200 περίπου, 202 για την ακρόβεια χρόνια, οι προγονείς μας επέλεξαν τη σημερινή ημέρα, την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, έτσι ώστε να πούν, να σηκώσει το λάβαρο της Επανάστασης και να μπουν ελευθερία ή θάνατος. Από την αρχή ήταν κάτι που δεν το πίστεψε κανείς, εκτός από εκείνους. Το πίστεψαν, το έκαναν πράξη και αργότερα όλοι είχαν στραφεί πάνω σε αυτή την επανάσταση, σε μια χούφτα Ελλήνων που κατάφεραν να κάνουν κάτι που δεν το πίστευε κανείς. Και μόνο από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στις εορτάζοντες και στους εορτάζοντες και του χρόνου να είμαστε καλά. Μια μεγάλη μέρα σήμερα, μια μεγάλη μέρα εθνικής υπερηφάνειας, μνήμης της εθνικής παλιγενεσίας. Αλλά και μια μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία μας, γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Όλοι μαζί μπορούμε ενωμένοι να πετύχουμε πολλά πράγματα και να ξεπεράσουμε ό,τι πρόβλημα έχουμε. Εξάλλου το οφείλουμε στα νέα παιδιά και στις νέες γενιές. Χρόνια πολλά στις Ελληνίες και στους Έλληνες, όπου και να βρίσκονται σήμερα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες.